Ακόμη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά κοντά σας. Και απόψε έχουμε επιλέξει ένα θέμα πολύ επίκαιρο, καθώς είναι πολύ κοντά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μεγάλο το άγχος για τα παιδιά. Εξίσου μεγάλο το άγχος όμως και για τους γονείς που καλούνται να τα υποστηρίξουν και για τους εκπαιδευτικούς που και αυτοί πρέπει να δουν τι θα κάνουν με το δικό τους ρόλο για την επιτυχία των παιδιών. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, λοιπόν, έχουμε απόψε κοντά μας τους κατάλληλους προσκεκλημένους για να δούμε διεξοδικά αυτό το θέμα και να βοηθήσουμε και τα παιδιά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να δώσουμε έτσι 2-3 πληροφορίες. Να πούμε ότι στις 6 Ιουνίου θα έχουν τα γραπτά τους οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων και στις 7 Ιουνίου τα παιδιά που είναι στα γενικά λύκεια. Θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στις 20 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και στις 18 για τα γενικά λύκεια. 21 έκτου έως 2 εβδόμου τα ειδικά μαθήματα, οπότε πολύ μεγάλη περίοδος που τα παιδιά θα είναι σε ένταση και στρες. 105.000 αυτοί που θα δώσουν εξετάσεις, 85.000 οι θέσεις για τους επιτυχώντες. Για να δούμε λοιπόν σε πρώτη φάση τους προσκεκλημένους της απόψινής μας εκπομπής. Αρκετές κυρίες και ένας κύριος στην παρέα μας. Να ξεκινήσω από τις κυρίες. Η κυρία Μπάρδη Αναστασία είναι κοντά μας, εκπαιδευτικός. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μία ακόμη φίλη της εκπομπής όμως με την ειδικότητα της ψυχολόγου, η κυρία Φραντζέσκα Καραγιάννη. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Εγώ χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Γιατί ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και στην παρέα μας ακόμη μια κυρία, η κυρία Σοφία Χίτου, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και κλείνουμε τη συντροφιά μας με τον κύριο Μανώλη Σταυρακάκη, τον πολύ γνωστό σε όλους δημοσιογράφο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλή συνέχεια ως οικοδέσποινα της εκπομπής. Να είστε καλά. Εμείς έχουμε μια τάση να ανταλλάσσουμε ρόλους, κύριε Σταυρακάκη. Το πεπρωμένο φύγει είναι αδύνατο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εν ώψη των πανελλαδικών, να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Μπάρδη, αλλά και των ενδοσχολικών εξετάσεων, γιατί και αυτό είναι ένα άγχος για τα παιδιά που δεν θέλουν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια, αλλά θέλουν να προϋβαστούν στην επόμενη. Μιλάμε για τις απολυτήριες εξετάσεις της ΓΑΜΑ Λυκείου κυρίως, λοιπόν, ή και τις εξετάσεις τις προαγωγικές. Όλες παίζουν το ρόλο τους. Όλες είναι εξετάσεις. Όλες είναι εξετάσεις, όλες είναι αγχογόνες, βέβαια δεν συγκρίνονται με τις Πανελλήνιες. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά γενικότερα θα ήθελα να μου πείτε αν παρατηρείτε αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών και στα παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλαδικές, και εκεί το άγχος και η αγωνία είναι τριπλάσιες, αλλά και στα παιδιά που δίνουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Ναι. Τα παιδιά που δίνουν τις ενδοσχολικές φέτος θεωρούν τον εαυτό τους αρκετά τυχερά, γιατί σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα δίνουν πολύ λιγότερα μαθήματα. Ενώ μέχρι τώρα στην πρώτη Λυκείου και στη Δευτέρα τα εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος, τα γραπτώς εξεταζόμενα, ήταν 13 για την Α και 14 για τη Β, αυτά μειώθηκαν δραματικά σε 8 για την Α Λυκείου και 6 για τη Β. Οπότε νομίζω ότι γενικά αυτό είναι κάτι που έκανε τα παιδιά να νιώσουν ότι κάπως το βάρος έφυγε από τις τελικές εξετάσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άγχος, γιατί τα υπόλοιπα μαθήματα που καλούνται να εξεταστούν γραπτώς είναι αρκετά σημαντικά. Είναι τα κυριότερα μαθήματα, γιατί Β' Λυκείου είναι και τα μαθήματα κατεύθυνσης, στα οποία βασίζονται για να προχωρήσουν και στη Γ' Λυκείου. Πάνω σε αυτά θα εξεταστούν και στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, το άγχος τους δεν είναι συγκρίσιμο με τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, σε καμία περίπτωση. Γιατί το βλέπουν λίγο πιο χαλαρά, είναι ένα σκαλοπάτι μεν, αλλά δεν είναι το τελικό. Βέβαια, οι πανελλαδικές δίνουν, ας πούμε, το εισιτήριο για το τι θα κάνουμε ακριβώς στη ζωή μας μετά τη σχολική μας εποχή. Ακριβώς. Είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Έτσι, το βλέπουν σαν το τέλος μιας περίοδου και την αρχή, άλλης, η οποία θα είναι ή πετυχημένη ή, κατά τη γνώμη κάποιων, αποτυχημένη, και εκεί βρίσκονται οι κύριες αιτίες του άγχους, πιστεύω. Βέβαια. Και θα πάμε αμέσως στην κυρία Καραγιάννη, για να δούμε, κυρία Καραγιάννη, αν και εσείς παρατηρείτε στον χώρο σας αύξηση των προσώπων, των ατόμων που σας επισκέπτονται, και ιδίως στην μερίδα των παιδιών μαθητών. Και θέλω να μας πείτε και δύο πράγματα για το τι ακριβώς παρατηρείτε σε αυτά τα παιδιά λίγο πριν τις εξετάσεις. Τι αλλάζει στη διάθεσή τους ουσιαστικά? Νομίζω ότι πλέον τα παιδιά είναι πολύ πιο αγχωμένα συγκριτικά με παλαιότερα, και ίσως αυτό συνδράμει
πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια, διότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι γονείς θέλουν τα παιδιά όλο και περισσότερο να πετύχουν σε κάποια σχολή, Βέβαια. Όχι μόνο πλέον για το φαίνεστε, δηλαδή για να δείξουν και να αποδείξουν στον κοινωνικό τους κύκλο ότι το παιδί μου τα κατάφερε, αλλά κυρίως ακριβώς επειδή ναι. δεν μπορούν οικονομικά να υποστηρίξουν μια άλλη πορεία στα παιδιά τους. Αυτό φυσικά το άγχος των γονέων περνάει πάρα πολύ και στα παιδιά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να νιώθουν όλο και περισσότερο υπαίτια, αγχωμένα, σαν το τέλος υπεύθυνα του κόσμου, για ακριβώς. Αυτό που έρχεται. Πολλά παιδιά αισθάνονται, εννοείται, την ανάγκη να πετύχουν. Δεν μπορούν να δεχτούν την αποτυχία στις πανελλαδικές. Ή ότι οι γονείς περιμένουν κάτι και τέτοιο. Και για τους γονείς, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά, ότι φοβούνται ότι δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή. Ενώ παλαιότερα είχαν πολύ περισσότερες επιλογές, σήμερα είναι περιορισμένες οι επιλογές των παιδιών. Και αυτό φυσικά κάνει το άγχος αποδιοργανωτικό. Εσείς στη δουλειά σας, τι παρατηρείτε, υπάρχουν γονείς που αποφασίζουν ένα διάστημα πριν τις πανελλαδικές να σας συμβουλευτούν ναι. για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για την καλύτερη δυνατή ψυχολογία των παιδιών? Νομίζω ότι αυτό το οποίο συναντάω πολύ συχνά ήταν το τεστ του επαγγελματικού προσανατολισμού, διότι οι γονείς Μάλιστα. φοβούνται να επενδύσουν χώρο και χρήματα σε πιθανότητα αποτυχίας του παιδιού τους και προτιμούν να κρατήσουν αυτά τα χρήματα με αποτέλεσμα, αν δεν πετύχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, να πάνε σε μια ιδιωτική σχολή. Ενώ παλαιότερα τα παιδιά είχαν περισσότερες ευκαιρίες από το οικογενειακό τους περιβάλλον, δηλαδή. Μάλιστα. Επειδή στην παρέα μας η κυρία Μπάρδη είναι και σαν γονέας, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Χίτου, αν θέλει να παρέμβει εν προκειμένου. Θα ήθελα να κάνω ένα και σχόλιο. Και έπειτα από τον κύριο Σταυρακάκη ένα σχόλιο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούμε. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπε η κυρία Καραγιάννη, ότι πια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πάντα πρέπει να βλέπουμε και το χώρο και το χρόνο. Εκτιμώ και εγώ ότι τα παιδιά πλέον είναι περισσότερο αγχωμένα από τη μία πλευρά, όπως και οι γονείς. Γιατί είναι η οικονομική κρίση, η οποία φυσικά δεν είναι σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, σου λέει, θα ξοδέψω κάποια χρήματα, να ξέρω ότι όντως το παιδί θα είναι αυτό που θέλει να ακολουθήσει, θα έχει επαγγελματική αποκατάσταση μετέπειτα. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, βλέπουμε ότι ακόμη τα παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι αυτό που θέλουν να ακολουθήσουν και είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι μια εξέταση η οποία θεωρώ ότι είναι η μητέρα των εξετάσεων. Όλοι μας, αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, κακά τα ψέματα, θα διαπιστώσουμε πόσο άγχος είχαμε, γιατί επί της ουσίας είναι όλα τα χρόνια που πηγαίνουμε στο σχολείο, περιμένεις αυτές τις εξετάσεις. Βέβαια. Που δεν ξέρεις πώς είναι, δεν τις έχεις ξαναδεί, έχεις ακούσει από όλο τον κόσμο ότι είναι εύκολες, είναι δύσκολες, απαιτεί τόσο διάβασμα. Οπότε πραγματικά, επειδή είναι. Περιμένεις τους καρπούς, να βγάλεις τους καρπούς από όλα τα χρόνια. Απλά θεωρώ ότι τα πράγματα πια είναι εντελώς διαφορετικά. Ωστόσο, το πλεονέκτημα εκτιμώ ότι υπάρχουν άλλες επιλογές. Κύριε Καραγιάννη, δηλαδή εκεί λίγο διαφωνώ στο δεύτερο κομμάτι που είπατε. Δηλαδή, ξέρω ότι μπορεί να ακολουθήσουν, αν όχι κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό είδημα, μπορεί να ακολουθήσουν κάποιες ιδιωτικές ή άλλες σχολές. Υπάρχουν δηλαδή, πιστεύω, περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με παλιότερα. Και φυσικά εδώ έρχεται και το κομμάτι το δικό μας και υπάρχει και περισσότερη ενημέρωση. Δηλαδή υπάρχει και περισσότερη βοήθεια και από εσάς τους πιο ειδικούς και από εμάς που θα δώσουμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για το ποιες σχολές, παραδείγματος χάρη, θα προσελκύσουν περισσότερους εξεταζόμενους, περισσότερους υποψηφίους. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα πλέον και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά να αποφασίσουν από κοινού το τι θα ακολουθήσει. Κύριε Σταυρακάκη, στη σύγχρονη εποχή, λοιπόν, πόσο σπουδές είναι πανελλαδικές? Εννοείται ότι είναι μείζονος σημασίας για κάθε ελληνική οικογένεια, εφόσον υπάρχουν παιδιά τα οποία επιδιώκουν ένα καλύτερο μέλλον από τους γονείς τους. Πολλά μπορεί να πει κανείς σε σχέση με αυτά που παρατήρησε η κυρία Καραγιάννη, τα εύστοχα. Βεβαίως, από την πλευρά μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι το άγχος δεν μπορεί να μετρηθεί με κάποιο αγχόμετρο, ας πούμε, επειδή ρωτήσατε, αγαπητή Σοφία, κατά πόσο σε αυτήν την περίοδο που ζούμε όλοι έχουμε περισσότερα κρούσματα, αν θέλετε, πόσο τρέχουν στις δομές του κράτους ή στον ιδιωτικό τομέα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση του άγχους και του στρες. Εγώ, επειδή κάνω χρόνια το αστυνομικό ρεπορτάζ, μπορώ έτσι να καταθέσω την εμπειρία μου ότι οι αυτοκτονίες, αυτές οι τραγικές καταστάσεις που βιώνουμε κάθε χρόνο με αφορμή και τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές είτε τις εξετάσεις τις κανονικές,
της τρέχουσης δηλαδή, συγκλονίζουν το Πανελλήνιο. Έχω όμως την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί αυτό το, mm-hmm. αυτό το φαινόμενο. Ναι. Δεν ξέρω αν οφείλεται στις κοινωνικές δομές, είτε στην αύξηση του βιωτικού επίπεδου mm-hmm. γενικότερα της ελληνικής οικογένειας. Έχω εδώ χαρακτηριστικούς τίτλους, έτσι αν θέλετε, για να διανθίσουμε την συζήτησή μας. Σεπτέμβριο του 1990, για παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα 18χρονη αυτοκτόνηση γιατί κόπηκε στα μαθηματικά. 1991, 18χρονος, δεν τα πήγε καλά στη φυσική, πάλι αυτοκτόνησε. Το 92, 16χρονος, έμεινε ξανά στην τρίτη γυμνασίου. Από ενωημένο διάβημα. 1993 στου ζωγράφου. Μάλιστα, ναι, είναι σαφές ότι. Φτάνουμε σταδιακά να δικλιμακώνεται αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε και στο 2000 και στα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. 5 Ιουλίου του 10, 18χρονος μαθητής σε γειτονιά της Νέας Σμύρνης έκανε διπλή απόπειρα αυτοκτονίας επειδή δεν έγραψε καλά στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Κύριε Σταυρακάκη, με βοηθάτε με αυτά που μου λέτε, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω το σχόλιο από την κυρία Μπάρδη. Όπως είπα και πριν, είστε εδώ και ως γονέας. Έχετε ένα παιδί σε ποια τάξη? Τώρα τελειώνει τη Δευτέρα Λυκείου και του χρόνου θα πάει στην Πολύ ωραία. Λυκείου. Είμαστε πολύ κοντά λοιπόν στη φάση των πανελλαδικών που εξετάζουμε σήμερα. Υπάρχουν γονείς, πιστεύετε, που είναι πιεστικοί, τόσο πιεστικοί απέναντι στα παιδιά τους, ώστε να τους οδηγούν σε δυσαρμονικές συμπεριφορές, σε περίεργες αντιδράσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις να βλέπουμε παιδιά να φτάνουν στην αυτοκτονία? Εγώ ευτυχώς δεν έχω γνωρίσει τέτοιους γονείς, δηλαδή σε τέτοιο σημείο όχι. Επίσης θεωρώ ότι για να φτάσει ένα παιδί σε αυτό το σημείο υπάρχουν και άλλα αίτια. Ναι, και ίσως αυτό είναι η αφορμή. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί που δεν έχει κάτι, δεν έχει κάποια κληρονομικότητα, δεν έχει κάποια τάση ξαφνικά να φτάσει σε αυτό το σημείο μόνο mm-hmm. και μόνο από την πίεση των πανελλαδικών. Υπάρχουν όμως γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιεστικοί. Είναι γονείς οι οποίοι κυρίως δεν έχουν κυνηγήσει το δικό τους το όνειρο όταν ήταν σε αυτή την ηλικία και νομίζω μέσα από το παιδί τους προσπαθούν να δούνε τι θα γίνονταν οι ίδιοι αν τα είχαν καταφέρει στη δική τους mm-hmm. την ηλικία και στη δική τους την εποχή. Επίσης, πολλοί γονείς το θέμα των πανελλαδικών το κάνουν θέμα οικογενειακό. Δηλαδή, αύριο δίνουμε ιστορία, ναι, μεθαύριο δίνουμε λατινικά, όλη η οικογένεια μαζί. Το παιδί είναι μόνο του την ώρα των εξετάσεων. Είναι μία δοκιμασία σκληρή, αλλά πρέπει να την περάσει μόνο του. Νομίζω και δεν ότι νομίζω ότι του. Βοηθάει αυτό το πράγμα. Και απλά το δίνουμε. Πρέπει να αισθάνεται ότι έχει στυλοβάτες και ανθρώπους που τον στηρίζουν ακόμη και στην αποτυχία. Έτσι. Να είναι δίπλα στο παιδί και το παιδί να ξέρει ότι οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα, υπάρχουν εκεί αυτοί οι άνθρωποι να το στηρίξουν, να του δείξουν και άλλους δρόμους, γιατί δεν σταματάει η ζωή μας στις Πανελλήνιες, mm-hmm. ίσα-ίσα που είναι η αρχή. Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, να μείνουμε λίγο περίπου στο ίδιο. Ποιες είναι οι αιτίες που ενεργοποιούν τελικά ένα παιδί να αναπτύξει αυξημένο άγχος κατά την περίοδο των εξετάσεων και δει την ημέρα των εξετάσεων, γιατί πολλά παιδιά πηγαίνουν να γράψουν θεωρώντας ότι μπορούν να είναι ήρεμα και όμως τη στιγμή των εξετάσεων χάνουν το θάρρος τους, χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους και δεν μπορούν να αποδώσουν. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει μια προδιάθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα παιδί για να έχει τόσο έντονο άγχος, όπου να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο εκείνη τη στιγμή, να μην μπορέσει να ταπεξέλθει στις εξετάσεις, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που θα έπρεπε να είχαν δει και να εντοπίσουν τόσο οι γονείς όσο και οι καθηγητές. Δηλαδή, ένα παιδί εδώ είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο και είναι ήρεμο και ψύχρεμο, μπορεί σίγουρα να μην αποδώσει στο 100% του εαυτού του, αλλά στο 80% θα αποδώσει. Και επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον. Κυρίως, εγώ θέλω να προσθέσω για τους γονείς, πολλές φορές όταν δεν είναι δίπλα στα παιδιά τους, λόγω του ότι νιώθουν πάρα πολλές τύψεις και ενοχές, γίνονται πιο πιεστικοί, προκειμένου να κάνουν ενεργό το ρόλο τους. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι σωστό. Ακριβώς. Κυρία Μπάρδη, να μείνουμε λίγο ξανά και στο ρόλο του γονέα αλλά και του εκπαιδευτικού. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Πολλές φορές και διάβαζα τις προέλευσες και ένα πάρα πολύ εύστοχο κείμενο. Έλεγε πρέπει να δούμε τελικά το άγχος του παιδιού όταν αυτό που είπε και η κυρία Μπάρδη, δηλαδή όταν το παιδί κουβαλάει και άλλους ανθρώπους γύρω του και εννοούσε το υποστηρικτικό, το οικογενειακό και το υποστηρικτικό περιβάλλον και έλεγε να πάει καλά για τους γονείς, για τον ίδιο κτλ. Οπότε έλεγε αφήστε απ' έξω όλους τους υπόλοιπους, είστε εσείς και πηγαίνετε επί της ουσίας, κάντε την προσπάθειά σας, όλο αυτό. Οπότε πρέπει τα παιδιά να αποβάλουν αυτό το άγχος, όπως και οι γονείς να
καταλάβουν ότι είναι καλό επί της ουσίας, εννοείται, να έχουν την επίβλεψη μέχρι ένα σημείο, ωστόσο να μην είναι πιεστικοί, γιατί νομίζω ότι θα φέρουμε αντίθετα αποτελέσματα και όχι το επιθυμητό. Βέβαια. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει και είναι πολύ σημαντικό να πούμε, είναι ότι πολλές φορές τα παιδιά, όταν είναι θυμωμένα με τους γονείς, δεν διαβάζουν και προσπαθούν ουσιαστικά να μην αποδώσουν στις πανελλαδικές, τιμωρώντας έτσι τους γονείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρόπο εκδίκησης, δηλαδή, το να μην αποδώσουν ή να μην περάσουν στο πανεπιστήμιο. Αισθάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους τιμωρήσουν για αυτά τα οποία τους έχουν κάνει. Μάλιστα. Κυρία Μπάρδη, να πάμε λίγο στις συνηθέστερες εκδηλώσεις άγχους που θα μπορούσαν να υποψιάσουν έναν γονέα ή έναν εκπαιδευτικό. Ότι το παιδί βιώνει αρνητικά συναισθήματα και θέλει μια παρακολούθηση, θέλει μια περισσότερη προσοχή. Μια φροντίδα. Άρα μιλάμε για το άγχος το οποίο ξεπερνάει τα όρια, γιατί ένας βαθμός άγχους πρέπει να υπάρχει, έτσι. Βεβαίως, αν δεν υπάρχει καθόλου άγχος, σημαίνει ότι άγχος. Δεν καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Ναι. Βέβαια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος κρίσης πανικού, γιατί έχουν συζητηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά νομίζω ότι όταν αρχίζει έντονη ταχυπαλμία, όταν το παιδί αρχίζει υδρώνει, ξεϊδρώνει, δεν μπορεί να πάρει ανάσα, νιώθει ότι πνίγεται, την ώρα που βλέπει τα θέματα λέει τέρμα, μπλόκαρα, τελείωσε, ναι. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, θέλω να βγω έξω το δωμάτιο, με πλακώνει, αυτό είναι σίγουρα δείγμα. Συνήθως πώς το αντιμετωπίζετε αν συμβεί μέσα την ώρα της διεξαγωγής των εξετάσεων? Κοιτάξτε, δυστυχώς θα πρέπει να κληθεί ασθενοφόρο. Έχω τύχει δηλαδή σε τέτοια περίπτωση, όταν το παιδί το βλέπεις ότι είναι σε κατάσταση τέτοια, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει. Έχει ήδη χάσει το χρόνο, γιατί πρέπει να το βγάλεις μέσα από την αίθουσα. Έχει ήδη χάσει πολύτιμο χρόνο. Το θέμα είναι ότι άλλαξε το σύστημα και ενώ αυτά τα παιδιά είχαν δικαίωμα να δώσουν στις επαναληπτικές μόνο το μάθημα στο οποίο έτυχε αυτό το περιστατικό, τώρα τα παιδιά καλούνται να δώσουν όλα τα μαθήματα στις επαναληπτικές. Και αυτό δεν ξέρω αν ήταν και τόσο θετικό. Εγώ καταλαβαίνω από όσο έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ιδίως από εσάς, κυρία Μπάρδη, λόγω του ρόλου σας, και από εσάς, κυρία Καραγιάννη, λόγω της ειδικότητάς σας. Νομίζω ότι το παιδί πρέπει να το αφήνουμε ελεύθερο λίγες μέρες πριν τις πανελλαδικές, να μην το πιέζουμε. Εννοείται. Και να μην το δίνουμε κατευθύνσεις για το πώς ακριβώς πρέπει να αποδώσει και ποια πρέπει να είναι η επιτυχία του, τέλος πάντων, και σε ποιο βαθμό. Δεν μπορεί να σώσει κάτι, ένα παιδί δεν έχει έτσι κάνει την καλύτερη. Οι τελευταίες μέρες τι να κάνουνε, δηλαδή δεν υπάρχει νόημα, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Τις τελευταίες μέρες πρέπει να ηρεμήσουν τα παιδιά. Να χαλαρώσουν, να φάνε καλά, να κοιμηθούν καλά, γιατί αυτό το ξενύχτη που γίνεται όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, είναι πάρα πολύ βαρύ για τους εφήβους. Δεν γυμνάζονται, επίσης κακό για την ευεξία τους και την υγεία τους γενικότερα. Νομίζω ότι αυτές οι μέρες είναι καθαρά μέρες που πρέπει να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και να βάλουν έτσι τα πράγματα στο μυαλό τους σε μια σειρά. Μάλιστα. Μέχρι εκεί. Έτσι ακριβώς είναι. Οι εξετάσεις, κύριε Σταυρακάκη, είναι σαν ένας μαραθώνιος. Προετοιμάζεσαι, όπως είπαμε, πάρα πολλά χρόνια και ειδικά και στην τρίτη ηλικία, γιατί ξέρουμε ότι και πολλά παιδιά ξεκινούν και με το που τελειώσουν τη Δευτέρα κτλ. Οπότε είναι σαν να προετοιμάζεσαι εντός εισαγωγικών για το μαραθώνιο. Οπότε πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος και να μπορείς να αντέξεις μέχρι το τέλος. Έτσι ακριβώς. Κύριε Σταυρακάκη, να βοηθήσω και λίγο με ένα ερώτημα και φυσικά να τοποθετηθείτε. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και κατά πόσο συμβάλλει στην πρόκληση εκδήλωσης άγχους, και δευτερευόντως να δούμε και λίγο τη διαδικασία των Πανελληνίων σαν αντικείμενο της δημοσιογραφίας και με ποιο τρόπο μπορεί λοιπόν η δημοσιογραφία να συμβάλλει και σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να επισημάνω, κοιτώντας τα μάτια την κυρία Μπάρδη, η οποία είναι εκπαιδευτικός της παρέας και έχει τη μεγαλύτερη σαφώς εμπειρία. Τελικά το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, κατά πόσο προετοιμάζει τα παιδιά πέρα από το κομμάτι της παιδείας, ας πούμε, να προσεγγίσουν αυτή τη δοκιμασία που είπατε νωρίτερα. Το σύστημα, ο σύστημα δεν τα προετοιμάζει. Κάθε μονάδα. Όλη τη σταγκάθια, ας πούμε. Κάθε μονάδα. Διότι προφανώς δεν υπάρχουν οι δομές των ψυχολόγων, έτσι δεν είναι. Ούτε καν στις μεγάλες εκπαιδευτικές μονάδες, στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, υπάρχει ψυχολόγος. Υπάρχουν ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι διορισμένοι σε κάθε διεύθυνση. Σε κάθε διεύθυνση. Η διεύθυνση έχει πάρα πολλά σχολεία. Και για να έρθει αυτός ο ψυχολόγος, θα πρέπει να κλειστεί ένα ραντεβού, το οποίο μπορεί να πάρει και ολόκληρη τη σχολική χρονιά για να πραγματοποιηθεί. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο, τεράστιο έλλειμμα, επομένως, ψυχολόγων, ψυχολογικής υποστήριξης μέσα στις ίδιες τις δομές της δημόσιας παιδείας. Ενώ υπάρχουν
να μην πω πόσοι άνεργοι ψυχολόγοι, έτσι δεν είναι? Εσείς το ξέρετε πάλι πολύ καλύτερα ότι και στον κλάδο σας υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανέργων συναδέλφων σας, οι οποίοι επιζητούν απασχόληση και θα ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους σε αυτό που λέμε για να αποτρέψουμε το άγχος, για να μην έχουμε και τις τραγωδίες που έχω πει ευθύς εξ αρχής και ίσως μιλήσουμε και για αυτές σε λίγο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που είπατε, εννοείται ότι το άπαν είναι η παιδεία. Να μαθαίνεις. Λέω εγώ και στα παιδιά μου, από τότε που είναι σε θέση ή ήταν σε θέση, να έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον και εφόσον θέλουν να γίνουν πολύτιμοι άνθρωποι, να συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά δρόμενα. Χωρίς παιδεία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι και επομένως το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει διαρκώς να εξυγχρονίζεται. Έχουμε 1000 προβλήματα εδώ με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων. Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Βεβαίως, στη συνέχεια. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με αυτό. Η μάθηση εξαλλού είναι ευδιαβίου, οπότε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα ο άνθρωπος έχει να μάθει καινούργια στοιχεία. Και ακόμη και για τα παιδιά που θα περάσουν σε κάποιο ανώτερο ή κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι μόνο τα μαθήματα που έχουν στη σχολή. Αν θέλουν μετέπειτα, δηλαδή όταν θα έχουν και κάποια εργασία, εννοείται πάντα όταν βλέπεις κάτι, χρειάζεται να εξελίσσεσαι, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, να βλέπεις. Και όταν εργάζεσαι φυσικά, έρχεται και το κομμάτι της εμπειρίας πάνω σε αυτό. Έτσι ακριβώς. Κυρία Καραγιάννη, να δούμε μερικές επιμέρους παραμέτρους στο θέμα του άγχους της σχολικής επίδοσης. Θέλω να μας πείτε, εξαρτάται από παράγοντες όπως το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, γιατί και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, τη δυσκολία της τάξης. Τι ακριβώς μπορεί να επιτείνει το άγχος ή να το κατηγοριοποιήσει? Έχει να κάνει πάρα πολύ με την ωριμότητα που φέρει κάθε παιδί. Και γι' αυτό συναντάμε πιο πολύ να αγχώνονται τα αγόρια έναντι των κοριτσιών, γιατί τα κορίτσια είναι λίγο βιολογικά ωριμότερα, με αποτέλεσμα να έχουν κάνει πιο καλή και πιο σωστή προετοιμασία και να γνωρίζουν το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Ενώ πολλές φορές τα αγόρια, λόγω αυτής της ανοριμότητας που κουβαλούν, βιολογικά δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι πιο αγχωμένα. Μετά τα Χριστούγεννα κινητοποιούνται πολύ περισσότερο. Ναι. Οπότε όλο αυτό επιτείνει το άγχος. Και φυσικά και η οικογένεια με την σειρά της συνδράμει σε αυτό. Δηλαδή γονείς οι οποίοι προέρχονται από ανώτατα μορφωτικά ιδρύματα και οι ίδιοι δηλαδή έχουν βιώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, είναι πιο υποστηρικτική διαδικασία, ναι. Ακριβώς. Και όσο πιο κοντά είναι ένας γονέας σε όλη τη διαδικασία του παιδιού του, πιστεύω ότι τόσο πιο πολύ το παιδί ελαχιστοποιεί το άγχος. Πάντως, να υποθέσω ότι είναι και προσωπική διαχείριση το θέμα. Δηλαδή, είναι και θέμα χαρακτήρα. Εννοείται. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την προσωπικότητα του παιδιού. Συνήθως, ένα παιδί που έχει άγχος στις εξετάσεις, δεν έχει μόνο στις εξετάσεις. Έχει σε όλα. Είναι ένα άτομο ούτως ή άλλως, εννοείται. Έχει να κάνει δηλαδή και με την τελειομανία που φέρει ως χαρακτήρα. Βεβαίως. Και το εκφράζει και σε αυτή την περίοδο. Πρέπει της να ξέρουμε ότι εντάξει, δεν είναι δυνατόν σε αυτή την ηλικία να ξέρεις τι θα επιλέξεις, πώς θα το επιλέξεις, να μπορείς να διαχειριστείς όλο το άγχος. Ναι, δεν είναι κάτι απλό. Να ξέρεις, δεν είναι κάτι απλό, οπότε πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά λίγο πιο χαλαρά. Βεβαίως, και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος και ο ρόλος των γονιών. Με πολύ προσοχή και με την κατάλληλη μέρημνα. Δεν απάντησα στο ερώτημα. Τώρα θυμήθηκα ότι με ρώτησες νωρίτερα και για τη δημοσιογραφία. Ναι, βεβαίως. Για το ελληνικό μας λειτουργήμα, το οποίο εγώ δεν θα κουραστώ να επισημαίνω, ότι είναι τεράστιος ο ρόλος της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε όλα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα που συζητούμε. Δεν είναι μονάχα ενημερωτικός ο χαρακτήρας της δημοσιογραφίας ή των μέσων ενημέρωσης, όπως λέμε, είναι και παιδευτικός. Και θα μπορούσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα από εκπομπές ποικίλες να έχουμε αναδείξει αυτά τα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας και στον τομέα της εκπαίδευσης που συζητάμε σήμερα και σε τόσους άλλους τομείς, με εκλεκτούς καλεσμένους κάθε φορά. Δηλαδή, η εκπομπή που κάνουμε εμείς απόψε εδώ, η οποία κατά πολλούς είναι περιθωριακή, για μένα συνιστά ύβρι, ας πούμε, στο ρόλο της δημοσιογραφίας. Είναι μια βασική εκπομπή αυτή που γίνεται από αυτό το κανάλι, το Blue Sky. Είναι μια εκπομπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που κάθε φορά προσπαθεί να αναδείξει αυτά τα θέματα. Τα κοινωνικά θέματα πριν επέμβει η αστυνομία στην τελική, ας πούμε. Διότι νωρίτερα είπαμε για τις αυτοκτονίες που είναι η ακραία, ας πούμε, έκφραση αυτού του άγχους. Μάλιστα. Το οποίο ταλαιπωρεί τη μαθητή όσο δώστε μου για τη δημοσιογραφία, αν μου δίνετε ένα λεπτά. Πολύ γρήγορα, είναι εύκολο γρήγορα. Γιατί θέλω να πάω στην κυρία Μπάρτ και μετά σε διάλειμμα. Ναι. Η δημοσιογραφία έχει να κάνει σε ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο, άρα είναι και με την κοινωνία. Άρα είναι ένα πάρα
πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο και όλοι οι συνάδελφοι το καλύπτουμε πάρα πολλές φορές από την αρχή, με υποψηφίους, θα δούμε πάρα πολλές φορές δηλώσεις, πάνελ, όπως αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να υπάρχει, γιατί έτσι δίνεται και μεγαλύτερη ενημέρωση και προς τα παιδιά και προς τους γονείς και πώς μπορούν να διαχειριστούν έτσι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητούμε. Κυρία Μπάρδη, με συγχωρείτε, κύριε Σταυρακάκη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κυρία Μπάρδη, θέλω ένα μικρό σχόλιο, να μείνουμε λίγο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και στα λάθη του. Και δευτερευόντως να δούμε αν θεωρείτε ότι δημιουργεί πρόβλημα η συχνή αλλαγή του τρόπου εξέτασης. Εγώ θεωρώ ότι δημιουργεί, αλλά σαφώς δημιουργεί. Η δική σας γνώμη νομίζω είναι πολύ πιο έγκυρη. Τα παιδιά δεν μπορούν να, να καταλάβουν το γιατί οι αλλαγές γίνονται πάντα στην τρίτη ηλικίου. Πραγματικά έρχονται και μας ρωτάνε γιατί όλες οι αλλαγές γίνονται για μας, πιο πριν δεν γίνονται να γίνουν κάποιες αλλαγές και εμείς σιγά σιγά σταδιακά να μπορέσουμε να μπούμε σε όλο αυτό το ρυθμό και τελικά να προσαρμοστούμε και να αποδώσουμε αυτά που περιμένουν από μας. Ναι, γιατί πολύ συχνά είμαστε στην πρώτη ηλικίου, είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουμε εξετάσεις με τον χι τρόπο. Και ξαφνικά στη δεύτερη ηλικία αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζουν τα πάντα. Ακριβώς. Όπως και τα παιδιά που τώρα τελειώνουν τη δεύτερη ηλικίου, θα είναι αυτά που θα δώσουν με ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ πιθανό να ισχύσει μόνο για, για την επόμενη σχολική χρονιά. Θα το αναλύσουμε ούτως ή άλλως και στο δεύτερο μέρος. Και θα ήθελα εδώ, κυρία Καραγιάννη, να μου κάνετε και εσείς ένα σχόλιο. Κατά πόσο συζητούν οι γονείς αυτές τις αλλαγές και αν το θέτουν ως πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Για την αλλαγή διάθεσης των παιδιών. Νομίζω ότι οι τόσες αλλαγές δεν αφήνουν το παιδί και τον γονέα να επενδύσουν στην μάθηση και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και χωρίς επένδυση δεν μπορεί ένα παιδί να πάει πουθενά. Δηλαδή, αν το παιδί δεν επενδύσει σε αυτό το οποίο κάνει, δεν θα έχει και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζει τον τρόπο που θα εξεταστεί, το κάνει να είναι και το ίδιο λιγότερο κινητοποιημένο από ό,τι θα ήταν. Γιατί βιώνει ένα έντονο χάος. Βεβαίως. Και ανασφάλεια, και να προσθέσω. Μεγάλη ανασφάλεια. Και η προετοιμασία παίζει ρόλο σε αυτό. Πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος προετοιμασίας. Σαφώς. Γιατί αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν αγώνα όταν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι, πώς θα διεξαχθεί, με τον άλφα τρόπο. Αν αλλάξει η διεξαγωγή, πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο διαχείρισης. Ένα παράδειγμα να σας πω, ότι φέτος κάποια παιδιά της δευτέρας λυκείου που προετοιμάζονταν ήδη για την τρίτη, επειδή δεν είχε ξεκαθαριστεί αν στις ανθρωπιστικές σπουδές θα δίνουν λατινικά ή κοινωνιολογία, προετοιμάζονταν και για τα δύο μαθήματα. Για μένα αυτό είναι φοβερό. Βεβαίως. Συμφωνώ απολύτως και νομίζω συμφωνούμε όλοι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το θέμα μας σήμερα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, η διεξαγωγή τους και το άγχος των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Να πάμε σε μία τηλεφωνική σύνδεση για τη συνέχεια. Στο τηλέφωνο έχουμε την κυρία Μαρία Γιανακοπούλου. Είναι γραμματέας της Γραμματείας Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κυρία Γιανακοπούλου, καλησπέρα σας. Γιανακοπούλου, σωστά. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Με τη δική σας βοήθεια θα δούμε κάποιες παραμέτρους που αφορούν στις πανελλήνιες εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών στην ελληνική αστυνομία. Θα προσβληθούν λοιπόν στην ελληνική αστυνομία φέτος μέσω των εξετάσεων 350 υποψήφιοι σπουδαστές. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Και τι περιμέναμε, να αυξηθεί πραγματικά ο αριθμός των υποψηφίων. Είχαμε τέτοια δέσμευση από το Υπουργείο μας. Πέρσι πήραν 250 σχολεία φυλάκων και 40 σχολεία αξιωματικών. Φέτος έχουμε μια αύξηση της τάξης των 100 ατόμων για τη σχολεία φυλάκων. Τα κενά στην ελληνική αστυνομία, σε ανθρώπινο δυναμικό, είναι τεράστια. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τις ανάγκες του σώματος. Αναμέναμε κάτι καλύτερο, πήραμε αυτό, με αυτό θα πορευτούμε. Θεωρείτε λοιπόν πολύ λίγες τις θέσεις. Πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τις ανάγκες. Μάλιστα. Κύριε Σταυρακάκη. Να προσθέσω σε αυτό. Καλησπέρα, Μαρία, και θα από μένα. Θα ήθελα λίγο να μας βοηθήσετε σε αυτό βεβαίως, το σημείο. Βεβαίως, γνώστης. Η βεβαίως ζητά πολύ περισσότερους. Παλιότερα, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές, κάθε χρόνο προσλαμβάνονταν πάνω από 1.500 και τον παλιό καλό καιρό έως και 2.000 άτομα. Τότε μεγάλη απόκληση. Βεβαίως, τώρα η ΠΟΑΣΗ ζητά χίλιες τουλάχιστον θέσεις και ελπίζω από τον καινούριο χρόνο και με την καινούργια κυβέρνηση να γίνουν όλοι σοφότεροι και να ανοίξουν οι θέσεις για τις αστυνομικές σχολές. Μαρία, εδώ συζητάμε βέβαια και για τις πανελλήνιες εξετάσεις, ένας θεσμός, όπως ξέρεις πολύ καλά, που βοήθησε πολλά πράγματα να βελτιωθούν στην αστυνομία και εσείς επιμένετε στο να διατηρηθεί αυτός ο θεσμός. Η θέση της ΠΟΑΣΗ και του συνόλου των αστυνομικών είναι οι αστυνομικές σχολές να παραμείνουν αυστηρά στα όρια των πανελλαδικών εξετάσεων και η εισαγωγή των υποψηφίων να γίνεται μέσω των πανελλαδικών.
Ναι. Εσύ βέβαια είσαι και μητέρα και νιώθεις και εσύ ως γονιός το άγχος των παιδιών αυτήν την περίοδο. Έτσι δεν είναι? Θα ήθελες να σχολιάσεις και εσύ από την πλευρά σου κάποια πράγματα σε σχέση και με όσα ακούστηκαν ως αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με τις τοποθετήσεις των κυριών που είναι πιο εξειδικευμένες στα σχολικά θέματα που βρίσκονται στην παρέα σας απόψε. Όσον αφορά το άγχος, δεν υπάρχει κάτι, τη γνώμη μας πάντα, έτσι, σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, ναι, με αποτέλεσμα τα παιδιά και, και οι γονείς, όσον αφορά την εισαγωγή στην ελληνική αστυνομία πάντα, έτσι, ναι, ναι, βλέπουν μόνο τη γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, χωρίς να βλέπουν τα υπόλοιπα. Τι εννοώ? Η αστυνομία δεν είναι μια δουλειά. Δεν μπαίνεις σε μια σχολή, βγαίνεις κάτι ή κάνεις κάτι. Η αστυνομία είναι πολύ παραπάνω, είναι τρόπος ζωής. Ένας νέος άνθρωπος εισάγεται στην ελληνική αστυνομία και ταυτόχρονα αποτελεί στέλεχος. Mm-hmm. Δηλαδή και τη δόκιμο στη φύλακα μπορεί εντός της σχολής να βγει να παρέχει υπηρεσία στον πολίτη την επόμενη μέρα. Ενώ ένας νέος άνθρωπος που θα μπει σε μια άλλη σχολή, τεχνολογική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, θα είναι φοιτητής. Στην αστυνομία η έννοια φοιτητή δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί άγχος μετά την εισαγωγή, λόγω της έλλειψης των γνώσεων του τι θα αντιμετωπίσει το παιδί που θα μπει. Mm-hmm. Κύριε Γιάννα Αγκοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σταυρακάκη, ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε στην συζήτησή μας και να πάμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Να δούμε τις λύσεις, αν μπορούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε με τους μαθητές για να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά το άγχος τους, κυρία Μπάρδη. Ξεκινάω από εσάς. Να το διαχειριστούν τώρα, στο τέλος ή από την αρχή. Το πιο σωστό είναι να τους κάνουν μια προετοιμασία από την αρχή της σχολικής χρονιάς, γιατί το κυριότερο για να μειωθεί το άγχος τους είναι να μπορέσουν να κάνουν σωστή κατανομή του χρόνου τους. Να ξέρουν πόσο χρόνο χρειάζονται για το διάβασμά τους, γιατί το κάθε παιδί έχει διαφορετικά όρια, διαφορετικές αντοχές, διαφορετικές ταχύτητες. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι μελετάνε κυρίως, τώρα ίσως ακουστεί λίγο γραφικό αυτό που θα πω, αλλά μελετάνε και για τη γνώση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο στόχος μας να είναι μόνο το να περάσω σε μία σχολή όποια να είναι και ό,τι γίνει, γιατί το έχω δει και αυτό να συμβαίνει, δηλαδή να λένε τα παιδιά εντάξει θα διαβάσω, θα πετύχω, θα περάσω σε μία σχολή για να είναι ευχαριστημένοι οι γονείς μου, το κοινωνικό μου περιβάλλον και μετά θα κάνω εγώ τα δικά μου. Αυτό δεν είναι ο στόχος όμως της παιδείας. Ο στόχος της παιδείας είναι τα παιδιά να αγαπάνε τη γνώση και να πετύχουν ένα όνειρο το οποίο πραγματικά θα τους εκφράζει, θα εκφράζει τις ανησυχίες τους, τις ελπίδες τους και δεν θα έχει καμία σχέση με το τι θέλω εγώ εκπαιδευτικός, με το τι θέλει ο γείτονας, ο γονέας και το κοινωνικό περιβάλλον. Για να μειωθεί τώρα το άγχος τους πιο πρακτικά. Και να γίνουμε και πιο να πάμε και σε πιο ειδικές συνθήκες και θα μας βοηθήσετε κι εσείς μετά, κυρία Καραγιάννη. Να δούμε και μερικές τεχνικές. Έχετε χρησιμοποιήσει εσείς κάποιες τεχνικές? Χαλάρωσης, αναπνοές. Είναι πολύ σημαντικό. Αναπνοές. Πολύ σημαντικές οι αναπνοές. Καθόμαστε, ηρεμούμε, αναπνέουμε βαθιά, εκπνέουμε ήρεμα. Προσπαθούμε να σκεφτούμε κάτι ευχάριστο, να βγούμε από όλο αυτό που το νιώθουμε να μας κατακλείζει και να μας διαλύει. Και βέβαια πρέπει να τρεφόμαστε σωστά, νομίζω το είπαμε και λίγο πριν. Βέβαια, πολύ σημαντική. Να κοιμόμαστε τις ώρες που πρέπει να κοιμόμαστε. Και γενικότερα να μην το έχουμε μονίμως αυτό το πράγμα στο μυαλό μας. Και η αυτοπεποίθηση νομίζω είναι μια τονωτική ένεση, έτσι δεν είναι, κυρία Καραγιάννη? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχει ένα παιδί στις εξετάσεις να το έχει ως όραμα. Δηλαδή, για να μπορέσει ένα παιδί πραγματικά να πετύχει, έχει να κάνει με το αν το ίδιο το θέλει. Σωστή. Αν είναι δική του επιλογή ή όταν είναι επιλογή των γονέων, δεν βάζει ασυνείδητα το παιδί, δεν καταθέτει το 100% του εαυτού του. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή να αισθανθεί ότι ναι, σίγουρα είναι η πρώτη δοκιμασία που καλείται να αποδείξει στη ζωή του, δεν είναι η τελευταία. Και φυσικά να απολαύσει όσο μπορεί την όλη διαδικασία. Δηλαδή, αν έχει κάνει πολλές προσομοιώσεις και είναι πολύ καλά προετοιμασμένο και επιμένω στην καλή προετοιμασία, το άγχος μειώνεται. Δηλαδή, το άγχος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Οπουδήποτε
θα το έχουμε σε κάθε αξιολόγηση που καλούμαστε στη ζωή μας. Όμως η καλή προετοιμασία, η συνειδητοποίηση και η πραγματική υπεύθυνη επιλογή. Προσφέρει μια ηρεμία, μια γαλήνη και μια προσήλωση στο στόχο. Αυτό μας περιγράφεται. Επίσης πρέπει κάτι που δεν το λέμε συνήθως στα παιδιά ή όταν ήμασταν κι εμείς μας το λέγανε. Δεν είναι ούτε οι πρώτες ούτε οι τελευταίες εξετάσεις. Εξετάσεις υπάρχουν και στο πανεπιστήμιο και γενικά θα κληθούν πάρα πολλές φορές οι έφηβοι αργότερα, εντάξει, και σε μεγαλύτερη ηλικία να δώσουν εξετάσεις. Οπότε βλέπουμε μετά, και ειδικά στο πανεπιστήμιο, βλέπουμε μετά ότι τα παιδιά τείνουν να χαλαρώνουν, γιατί βλέπουν, εντάξει, υπάρχει και το μαξιλαράκι ασφαλείας εντός εισαγωγικών. Σαφώς έχουν πετύχει και το στόχο τους, βέβαια, και θεωρούν ότι έχουν το χρόνο να διαχειριστούν αυτό που συμβαίνει. Ωστόσο, εκτιμώ ότι δεν έχει περάσει το μήνυμα ότι, ξέρετε κάτι, θα δώσετε πάρα πολλές φορές εξετάσεις στη ζωή σας και εδώ έρχεται λίγο... Θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και το αν είναι έτοιμο ένα παιδί 16 χρονών, 17 χρονών, 18, να επιλέξει το τι θα κάνει μετέπειτα. Βλέπουμε ότι πολλές φορές τα παιδιά από τα 21, 22 και μετά βλέπουν και λένε «Α, ξέρετε κάτι, αυτό εμένα μου αρέσει, οπότε θα το αφήσω και θα κάνω κάτι άλλο». Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δοθεί λίγη βαρύτητα και θα μου επιτρέψετε, θα κάνω ένα μικρό έτσι λίγο comeback νωρίτερα. Είπε κάτι η κυρία Μπάρδη. Για την αλλαγή στον τρόπο εξέτασης. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν γίνεται κάθε χρόνο σχεδόν να βλέπουμε ένα διαφορετικό σύστημα. Ξεκινήσαμε, παλιότερα υπήρχαν οι δέσμες, μετά πήγαμε σε κάτι άλλο, μετά ξανάλεξε, μετά ήταν η βάση του 10. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε κι εμείς να δούμε κάποια στιγμή, όπως σε πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί, έτσι, ένα θέμα που δεν έχει λυθεί είναι κι αυτό, να βρούμε επιτέλους κάτι το οποίο. Θα πούμε ότι ναι, θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο και να ξέρουν τα παιδιά ότι θα δίνουν με αυτόν τον τρόπο εξετάσεις. Μιας και έχετε το λόγο, θα ήθελα να μείνω σε εσάς και να δούμε και μια ερώτηση από δημοσιογραφικής άποψης, τέλος πάντων. Τι πιστεύετε ότι συνήθως αναφέρεται στα ρεπορτάζ σχετικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις? Συνήθως είναι αυτό που συζητάμε. Είναι το άγχος και από εκεί και πέρα το άγχος πρώτα απ' όλα του να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις, γιατί δεν ξέρουν, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο πάνε να δώσουν. Έχουν ακούσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί επί της ουσίας πάνω σε αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως είπαμε, είναι η μεγαλύτερη εξέταση από όλες αυτές που έχουν δώσει μέχρι στιγμής στη ζωή τους, η κυριότερη βασικά. Από εκεί και πέρα, καλύπτονται, είναι κυρίως το άγχος και μετά. Το ποια σχολή θα επιλέξω. Αν θα την επιλέξω, θα έχει το παιδί επαγγελματική αποκατάσταση, θα έχει εξέλιξη, και αν θα έχει αποκατάσταση, θα έχει εξέλιξη σε αυτό που θα κάνει. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σε όλη αυτή τη διάρκεια και μπορούν βέβαια και με το διαδίκτυο και με άλλες βέβαια κοινωνικές δομές που έχουν δημιουργηθεί, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να απαντηθούν πάρα πολλά ερωτήματα από αυτά που δημιουργούνται πρώτα απ' όλα στα παιδιά, αλλά και στους ίδιους τους γονείς. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Εκείνο που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι είχε αποτύχει παντελώς το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων. Νομίζω το έχουμε κατανοήσει όλοι, γι' αυτό και η κυβέρνηση προσπάθησε κάπως να το αλλάξει. Αλλά είναι αδιάβλητη διαδικασία. Εννοείται. Το μόνο καλό έχει ότι είναι αδιάβλητη, αλλά από την άλλη έχει καταντήσει λοταρία, ας πούμε, το σύστημα. Είτε μπιλιάρδο, βάζεις νούμερα από εδώ και από εκεί που θα σου κάτσει, ποια σχολή ο ένας στους δύο δηλώνει. Άλλα αντάλλων, ας πούμε. Άλλα δηλώνει και άλλα του βγαίνουν στην πορεία. Δεν, δηλαδή η πρώτη επιλογή δεν είναι στο 50% νομίζω. Νομίζω, κυρία Μπάρτη, και πολλά παιδιά επιλέγουν λάθος. Από άγνοια ή από ανετοιμότητα για αυτή τη διαδικασία. Επιλέγουν λάθος γιατί είτε δεν τους πολύ ενδιαφέρει, άρα είναι στην κατηγορία των παιδιών που λένε θα δηλώσω κάτι για να μπω, για κάπου, να μπω κάπου και να μην μου λένε ότι δεν έκανα κάτι. Είτε γιατί δεν έχουν αρκετή ενημέρωση. Βέβαια, οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται πραγματικά το ψάχνουν και από μόνοι τους. Δεν περιμένουν. Πολλές φορές ούτε καν εμάς τους εκπαιδευτικούς δεν ρωτάνε. Δηλαδή, είναι μοιασμένοι και από μόνοι τους έχουν κάνει την ερευνά τους και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ενώ πριν από κάποια χρόνια τα παιδιά δεν ήξεραν που βάδιζαν. Ναι, τώρα είναι πολύ πιο ενημερωμένα. Το ψάχνουν πολύ περισσότερο μόνο. Πηγαίνουν σε διάφορες συνάντησεις που γίνονται, διοργανώνονται. Η ενημέρωση βοηθάει σε αυτό. Τα social media βοηθάει. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Που δεν υπάρχει, έχει αντικατασταθεί. Δεν υπάρχει, αλλά έχει αντικατασταθεί από τα social media. Νομίζω και από το διαδίκτυο γενικότερα. Να πάμε λίγο στη μέρα των εξετάσεων όμως, γιατί είναι μια σπουδαία μέρα όπως και να το κάνουμε. Μάλλον είναι το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης προετοιμασίας.
Και το διακύβευμα είναι η επιτυχία αυτής της ημέρας, το πώς θα γράψουμε και πώς θα τα πάμε. Ποιες θα ήταν οι πρακτικές συμβουλές που θα δίνατε στους μαθητές για την ημέρα των εξετάσεων? Θα μιλήσετε ως εκπαιδευτικός βασικά και έπειτα θα πάμε και στην κυρία Καραγιάννη να μας μιλήσει ως ψυχολόγος. Το κυριότερο λοιπόν είναι να έρθουν στην ώρα τους, να μην αργοπορήσουμε. Πολύ σημαντικό. Την πρώτη μέρα πάντα έρχονται νωρίτερα από τις υπόλοιπες μέρες, γιατί είναι η μέρα που πρέπει να δούνε πού θα μπουν, σε ποια τάξη θα γράψουν, να δουν το χώρο. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που ίσως δεν δίνουν στο δικό τους το σχολείο, δεν είναι εξεταστικό κέντρο το δικό τους το σχολείο. Συμβαίνει, οπότε βεβαίως πρέπει να μπουν στον καινούριο χώρο να δουν λίγο τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν να έρθουν στην ώρα τους, άρα να έχουν ξυπνήσει αρκετά νωρίτερα. Σίγουρα να έχουν φάει πρωινό, γιατί έχουμε περιπτώσεις παιδιών που έχουν σχεδόν λιποθυμήσει την ώρα της εξέτασης ή λίγο πριν. Να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε ένα μπουκάλι νερό για τις δύσκολες περιπτώσεις που νιώθουμε κάπως άσχημα, υδρώνουμε και αγχωνόμαστε λίγο. Και από εκεί και πέρα, με πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που είναι καλά προετοιμασμένοι. Κανένας δεν ξέρει καλύτερα τις απαντήσεις από ένα καλά προετοιμασμένο παιδί. Δηλαδή αυτό πρέπει να το βάλουν στο μυαλό τους και να το πιστέψουν, να το καταλάβουν. Μάλιστα, κυρία Καραγιάννη. Νομίζω και εγώ ότι γενικότερα εγώ πάντα λέω να ξεκινήσουν από τα θέματα τα οποία τους είναι πιο εύκολα. Σημαντικό. Για να ανέβει η αυτοπεποίθησή τους και να αισθανθούν σιγουριά και ασφάλεια. Βέβαια. Οπότε ξεκινάμε από αυτά τα οποία γνωρίζουμε καλύτερα και πηγαίνουμε σε αυτά τα οποία μας δυσκολεύουν. Είναι πολύ σημαντικό το να μην ακούμε δεξιά και αριστερά απαντήσεις, γιατί όντως την σωστή απάντηση την ξέρω μόνο εγώ, οπότε να μην επηρεάζονται. Ακόμα και αν νιώσουν άγχος, στρες και μπλοκάρουν, να κλείσουν τα μάτια τους, δεν τους βλέπει κανείς. Ο καθένας εκείνη την ώρα ασχολείται με το δικό του γραπτό, οπότε να μπορούν να αυτοσυγκεντρωθούν, να σκεφτούν κάτι όμορφο, κάτι που έπεται, και να δώσουν όλη τους την ενέργεια στο εδώ και τώρα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικές οι συμβουλές σας. Κυρία Μπάρδη, οι γονείς πώς θα διαχειριστούν το άγχος τους? Οι γονείς, γιατί θα νομίζω ότι τις περισσότερες φορές οι γονείς ξυπνάνε στις 5, πάρουν... το παιδί ξυπνάει στις 6. Έχω μια αίσθηση. Θα κάνουν και εκείνη την τεχνική με τις αναπνοές. Πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι βοηθάει το να είναι εκεί απ' έξω και να περιμένουν. Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Σε καμία περίπτωση. Και ούτε να τα ρωτήσουν με το που τελειώσανε τι έγινε, πώς έγραψες, τι κάναμε. Είναι αρκετά αγχογόνο. Έχω ένα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, βέβαια. Οι περισσότεροι γονείς αγωνιούν από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Κάποιοι μπορούν να το διαχειριστούν. Ναι. Απλά θα... Αυτό το παράδειγμα πάντα το λέω και το διηγούμε. Είχα ένα συμμαθητή ο οποίος ήταν το αστέρι της τάξης στη φυσική. Ναι. Συζητήθηκαν οι απαντήσεις στο μάθημα. Θεώρησε ότι δεν έγραψε καλά από τις απαντήσεις που συζητήθηκαν. Αγχώθηκε και στο επόμενο μάθημα δεν έγραψε καθόλου καλά. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ήταν ο μοναδικός που είχε γράψει 20 στη φυσική. Ο μοναδικός. Μάλιστα. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε τώρα μια ενδεχόμενη αποτυχία του παιδιού, κυρία Καραγιάννη? Για παράδειγμα, δεν λέω μια συνολική αποτυχία, αλλά έρχεται το παιδί το μεσημέρι και λέει «έχω γράψει χάλια». Αισθάνομαι ότι έχω γράψει χάλια, δεν απέδωσα, δεν έπιασε τόπο η προσπάθειά μου, είμαι απογοητευμένος, απογοητευμένη. Τι κάνουμε σε αυτό? Καλό είναι καταρχάς να ακούσουμε όλο αυτό το συνέστημα που φέρει το παιδί. Πολλές φορές οι γονείς αγχώνονται και οι εκπαιδευτικοί, κάποιες φορές λιγότερες φυσικά, και λένε στο παιδί ότι όχι, εντάξει, δεν πειράζει, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να το αφήσουμε να βγάλει όλη την πικρία, όλη τη θλίψη και τη στεναχώρια ακριβώς, να το ακούσουμε, με αποτέλεσμα το παιδί να αποσυμπιεστεί και εκεί μετά να πούμε ότι εντάξει, έγινε όσο χάλια και να πήγες στο ένα μάθημα, μπορεί στα υπόλοιπα να πας καλύτερα. Αλλά επουδενή να μην πούμε στο παιδί ότι εντάξει, δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο. Πολλές φορές το «δεν πειράζει» στα αυτιά του παιδιού ακούγεται ως αδιαφορία και όχι ως υποστήριξη. Μάλιστα. Κύριε Σταυρακάκη, να δούμε και κάτι ακόμη. Ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι μπορούν να αναλάβουν οι φορείς εκπαίδευσης για τη μείωση ή για την αντιμετώπιση του εξεταστικού άγχους? Είπαμε ήδη ότι το σύστημα χρειάζεται να διαθέτει ψυχολόγους, δομές δηλαδή πρόληψης κατά βάση, σε όλες τις σχολικές μονάδες ή δυνατόν, ή στα μεγάλα συγκροτήματα τουλάχιστον. Ένα σκέλος είναι αυτό το οποίο βαραίνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει άλλος κρατικός φορέας. Μετά βεβαίως υπάρχουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, εταιρείες, σύλλογοι,
ακόμα και ο σύλλογος ψυχολόγων νομίζω ότι διαθέτει τέτοιες δομές. Αφιλοκερδώς υπάρχουν πολλές μονάδες στη χώρα μας. Όσοι έχουν πρόβλημα, είτε στο στάδιο της πρόληψης, αλλά και αργότερα εφόσον εντοπιστεί το πρόβλημα, μια οικογένεια μπορεί άνετα να ξεπεράσει τα ταμπού, να μην φοβάται να προσεγγίσει αυτές τις επιστημονικές διαδικασίες, γιατί πρόκειται για επιστημονική διαδικασία. Βεβαίως, δεν έχουμε να κάνουμε με κομπογιανίτες, ας πούμε, για να φοβάται κανείς να πάει να ανοίξει την ψυχή του. Το δικό σας σχόλιο. Ένα λεπτάκι λίγο θα μου δώσετε. Θέλω να σχολιάσω λίγο για την αποτυχία που είπαμε νωρίτερα. Διαφωνώ λίγο με το πώς έχουμε στο μυαλό μας τη λέξη αποτυχία στα πράγματα. Δηλαδή, βάζουμε στα παιδιά ένα δίλημα ότι αχ, αν περάσεις θα γίνεις αυτό, αν δεν περάσεις θα γίνει εκείνο. Για μένα δεν υπάρχει αποτυχία. Πάνε τα παιδιά να δώσουν τις εξετάσεις τους. Υπάρχουν πια, όπως το ανέφερα και νωρίτερα, πάρα πολλές λύσεις, έχουν πάρα πολλές διεξόδους. Είμαστε όλοι λίγο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί, και το εκπαιδευτικό σύστημα και οι καθηγητές, και ας αποφορτίσουμε λίγο τα παιδιά από ότι αν περάσεις είσαι επιτυχημένος, αν δεν περάσεις είσαι αποτυχημένος. Δεν υπάρχει λέξη αποτυχία. Όλοι κάνουν μια προσπάθεια. Κάποιος ίσως μπορεί να βρεθεί και σε καλύτερη μέρα. Εντάξει, δεν τελειώνει και η ζωή στις πανελλαδικές. Εννοείται πως δεν τελειώνει σε κάθε περίπτωση. Απλά ένα παιδί που πραγματικά έχει προσπαθήσει. Ναι, θέλει να δει το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Νομίζω ότι. Ναι. Σαφώς. Μας μένουν πολύ λίγα λεπτά και θέλω, κυρία Μπάρδη, με τη βοήθειά σας να δούμε τι πρόκειται να αλλάξει στο επόμενο σχολικό έτος ως προς τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μιλάω για το έτος 2019-2020. Καθώς, όπως είπαμε, κάθε χρόνο σχεδόν έχουμε αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών. Η βασική αλλαγή είναι ότι θα υπάρχουν 4 επιστημονικά πεδία αντί για 5 που υπήρχαν μέχρι τώρα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί δεν μπορεί πλέον να επιλέξει ανάμεσα στη βιολογία και τα μαθηματικά να τα δώσει και τα δύο όπως τώρα. Θα επιλέξει ή μαθηματικά ή βιολογία, οπότε θα ανοίξει ένα από τα δύο πεδία. Α, μάλιστα. Δεν θα υπάρχουν οι συντελεστές βαρύτητα στα μαθήματα όπως υπήρχαν μέχρι τώρα. Όλα τα μαθήματα θα μετράνε το ίδιο στις Πανελλήνιες. Και ο μέσος όρος της τάξης... Όχι, αυτό δεν αφορά στις Πανελλήνιες, ο μέσος όρος της τάξης, δεν το λέω. Το πιο βασικό είναι αυτό που θα γίνει με τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Αυτό, ας κρατήσουμε τη βασική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ειδικά για φέτος να δηλωθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου είναι το πλάνο του 19. Ενώ αν συνεχιζόταν αυτό το σύστημα, θα έπρεπε τα παιδιά με το που τελειώνουν τη Δευτέρα Λυκείου, μέχρι τον Ιούνιο κάποια ημερομηνία, να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους. Άρα, βάσει των προτιμήσεων και των δηλώσεων των παιδιών, δημιουργούνται αυτά τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Πότε ένα τμήμα χαρακτηρίζεται ως τμήμα ελεύθερης πρόσβασης? Όταν τα παιδιά που το έχουν δηλώσει, ο αριθμός των παιδιών που το έχουν δηλώσει στην προτίμησή τους είναι λιγότερος από τις διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το τμήμα. Εγώ μπερδεύτηκα ήδη πάντως, δεν ξέρω. Λοιπόν, κρατάμε ότι εισάγεται αυτή η νέα παράμετρος στο σύστημα και μειώνονται τα παιδιά από 5 σε 4. Και το ορολόγιο πρόγραμμα βέβαια έχει τεράστιες διαφορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ σύντομα ένα μήνυμα, μια ευχή για τους μαθητές και τους γονείς. Για τους μαθητές που θα δώσουν τις εξετάσεις, για τους γονείς που καλούνται να τους στηρίξουν. Κυρία Καραγιάννη, ξεκινάω με εσάς. Εγώ θα πω καλή επιτυχία σε όλους. Το να μην να αισθάνονται μάλλον ότι όλα στη ζωή είναι μια αξιολόγηση. Οπότε είναι η πρώτη τους σημαντική αξιολόγηση. Να την απολαύσουν, να τη ζήσουν και ότι σίγουρα όποια και να είναι η επίδοσή τους θα είναι σημαντική, γιατί είναι η δική τους προσπάθεια. Ευχαριστώ και καλή πάρα επιτυχία. Πολύ. Κύριε Σαβρακάκη, εγώ θα έλεγα καταρχάς στα παιδιά ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και δεν πρέπει να τα φοβούνται τα λάθη, διότι αυτά διορθώνονται. Και θα συμβούλευα τους γονείς, όσοι δεν έχουν δει την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», να τη δουν και να τη δουν και να την ξαναδούν. Ταινία, λοιπόν. Είναι μια πολύ παλιά ταινία βεβαίως, δεκαετίας και πλέον, αλλά τα μηνύματα που εκπέμπει είναι πολύ ισχυρά. Ευχαριστώ πολύ, η καταπίεση εμποδίζει το παιδί. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουμε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, να είναι ήρωμα όπως και οι γονείς, και το κάθε παιδί θα κάνει την προσπάθειά του και δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Κυρία Μπάρδη, κλείνουμε με εσάς πολύ γρήγορα. Καλή επιτυχία στους μαθητές μου, ειδικά του Λυκείου Θρακομακεδόνων, σε όλα τα παιδιά, και οι γονείς να είναι ήρεμοι και χαλαροί για να τα βοηθήσουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς που μείνατε μια ακόμη Δευτέρα στην συντροφιά μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα στις 7, εδώ ζωντανά μέσα από το Blue Sky. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Καλό βράδυ από όλους. Να είστε καλά.